Ήδη είχε ο Άγιος Ιούδας, ο Απόστολος, το είπα σαν κύριο μου τελευταία. Εμφανίστηκε στον πατέρα Αναστάσιο τον Κοδομιανό και του είπε ότι σε λίγο, λέει, θα πολεμήσουν και τα δικά μας τα βιβλία, των Αποστόλων τα βιβλία. Έτσι, ο Άγιος Ιούδας έχει γράψει επιστολή, που είναι μία από τις καθολικές επιστολές. Είναι η επιστολή του Άγιου Ιούδα. Όχι του προδότη φυσικά, έτσι, είναι του Αγίου Ιούδα, του αδελφού Θεού. Λοιπόν, και τι είπε, ότι θα αφαιρέσουν όλες τις αναφορές που υπάρχουν στη διαγραφή που έχουν σχέση με τα πάθη της ατιμίας, με την ομοφυλοφιλία και τις διαστροφές. Ότι τάχατε σε αυτά δεν τα γράψαμε εμείς, αλλά τα πρόσθεσαν μετά κάποιοι καλοθελητές, ας πούμε. Και σε αυτή τη διαδικασία, λέει, θα πρωτοστατήσει το Βατικανό, ο Πάπας. Φτάνουν να λένε ότι η Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα για την ομοφυλοφιλία και ότι η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα με αυτό και ότι δεν έχει πάρει οριστική θέση η Εκκλησία για το θέμα αυτό. Ούτε τα σόβρα και τα γόμερα, δηλαδή. Ναι, και αυτό είναι ένα ψέμα. Ναι, ναι. Τα αφισβητούν και αυτά. Και έχει γίνει προσευχή, τριήμερη νηστεία και προσευχή και αποκαλύφθηκε σε έναν Άγιο Γέροντα ο ίδιος Άγιος Νεκτάριος και του είπε «Ναι, είμαι Άγιος, γιατί ήξερα να συγχωρώ». Και από εκεί μετά, βέβαια, αποστομώθηκα. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν ήδη, ας πούμε, από χρόνια αγνωσμένο Άγιο που δεν είχε αφισβητηθεί, αλλά τώρα τελευταία επίτηδες τον αφισβητούν. Για να δεχτεί ο κόσμος μετά τις ταυτότητες. Γι' αυτό το κάνουμε. Ναι, εδώ είπα ίσως. Γιατί άρχισε πως είναι ξεκάθαρο σε αυτό το θέμα και είχε πει να μην τις πάρουμε. Αυτές μάλιστα που θα έχουν όλα, που θα είναι μαζεμένα όλα. Ήταν ξεκάθαρο. Και κάποιος μου έλεγε ότι είχε πει στα πνευματικοπαίδια του ότι πρώτα θα σφραγιστούν οι επίσκοποι και μετά οι ηγούμενοι.